Πάμε στη Φέη Σκορδά. Στην αγαπημένη σου. Ναι. Πάμε στη Φέη. Ναι. Πάμε στη Φέη Σκορδά, λοιπόν. Λοιπόν, όπως θα ξέρεις, εδώ και 15 μέρες ακούγεται συνεχώς ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιστρέψει στον Αντένα. Mm-hmm. Από τον οποίο αποχώρησε πριν 2 χρόνια. Εμείς το ψάξαμε, μιλήσαμε με πάρα πολλά στελέχη από τον Αντένα και μάθαμε ότι κάτι τέτοιο δεν παίζει ο σενάριο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διάθεση από το κανάλι του Αμαρουσίου να επιστρέψει η Φέη Σκορδά. Νομίζω ότι και φετινή της πορεία στα νούμερα τηλεθέασης, στο Sky, το δημιουργούν και ένα εμπόδιο σε αυτή την επιστροφή, καθώς πόσο καλό θα κάνει στον Αντένα να κάνει μια τέτοια κίνηση. Οπότε διαψεύδεται αυτό από το κανάλι του Αμαρουσίου και βλέπουμε τώρα τι θα σημαίνει με τη Φέση Κορδά και τον Sky με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκίνησε πριν από 15 μέρες το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για την Φέση Κορδά που αφορούσε στην διαρροή που και η ίδια θα έλεγα, ή τέλος πάντων το περιβάλλον και ο κύκλος της, αλλά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάποια στιγμή εμέσως πλην σαφώς είχαν πει για μια συνάντηση που είχε γίνει στο αεροδρόμιο και είχαν σκεφτεί πόσο ωραία θα ήταν να κάνουν μαζί μια πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή. Είχε σαν αυτές τις παλιές. Είχε πετάξει Νάσο και τις πόντες της η Φέη Σκορδά, ότι μετά την κουβέντα που έκανε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αεροδρόμιο, το άφησε και λίγο ανοιχτό, άφησε λίγο την πόρτα ανοιχτή. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές. Ναι, είναι διαφορετικές. Δεν ξέρω βέβαια. Έχω την αίσθηση, Γρηγόρη, ότι η τηλεόραση εξελίσσεται. Και αυτό το πρωινό, το 10-1 κάποτε που ήταν στο Millennium ή τη δεκαετία του 90, έχει περάσει ανεπιστρεπτή, έτσι δεν είναι? Η τηλεόραση χάνει. Η τηλεόραση μεταμορφώνεται σε υπηρέτη των social media. Mm-hmm. Οι εκπομπές που πετάνε είναι εκείνες που έχουν την καλύτερη επιλογή και συλλογή ή αναπαραγωγή ή ζωντανά αυτούς που είναι αλλού. Mm-hmm. Έτσι, οι άνθρωποι, οι πιο διανοητικοί, πάνε στην άκρη, mm-hmm. οι πιο τσαχπίνιδες, εκείνοι που τα πιάνουν, οι φαίοι. Ξεκίνησε ως ψυχολόγος να εκφράζεται και ως ψυχολόγος. Mm-hmm. Και αυτό βάρινε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή ελαφραίνει. Mm-hmm. Έτσι υπάρχει μια κρίση. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι όσοι προβούν στην απόφαση, και αναφέρομαι σε στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, να δημιουργήσουν τηλεοπτικά προϊόντα με τα ιντερνετικά, ίσως αυτό να δείξει και τη νέα εποχή στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι, γιατί και στην Αμερική υπάρχει ίντερνετ. Προβληματίζομαι για αυτό που λέμε με τα ιντερνετικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η τηλεόραση μπαίνει σαν ένα άλλο ιντερνετικό. Αν το σκεφτείς. Ως συνέχεια δηλαδή του τι συμβαίνει. Ως συνέχεια, ως άλλο πράγμα. Παράλληλα. Ο νέος κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση μέσω των social media. Δηλαδή, ό,τι αναπαράγουν αυτά. Δεν βλέπει τηλεόραση. Δεν υπάρχει αυτή η μαζικότητα που υπήρχε παλιότερα. Όχι, δεν υπάρχει επιλογή σε αυτό το μέσο. Είναι όπως οι εφημερίδες. Ναι. Τις έχουμε εδώ. Mm-hmm. Και διερωτώνται οι άνθρωποι που γράφανε, τι πάθαμε, γίναμε χειρότεροι. Όχι. Το λιμάνι έφυγε, άλλαξε το μέσο, δεν υπάρχει χαρτί. Η συνήθεια. Ναι, αλλά δεν υπάρχει χαρτί. Ναι, δεν υπάρχει χαρτί. Το χαρτί στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει το κινητό. Ακριβώς. Το έκταση του χεριού μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπεις ότι τώρα γίνονται. Και ό,τι γυρίζεις γίνεται σε κάθε τη φόρμα για να μπαίνεις στο κινητό. Σωστό. Άρα μας λες, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει πια τηλεοπτικό ραντεβού των τηλεθεατών με κάποιες εκπομπές όπως υπήρχε παλαιότερα που λέγαμε θα δούμε Γρηγόρη, θα δούμε Ελένη, θα δούμε Φέη. Αυτά θα τα βλέπει πλέον στο ίντερνετ και οι ίδιοι άνθρωποι. Εγώ το βλέπω και από διάφορες άλλες παραγωγές που γινόταν από στούντιο. Δεν υπάρχουν στούντιο. Ο καθένας, όταν το έχει, βγαίνει μόνος του. Σου λέει, γιατί να τα παίρνει τα λεφτά το κανάλι ο παραγωγός. Εγώ. Έτσι. Mm-hmm. Και το βλέπεις από τις τσόντες μέχρι τις εκπομπές τις σοβαρές. Σωστά. Ό,τι αδιαμεσολάβητο μπορείς να κάνεις, το κάνεις. Πολλοί άνθρωποι το κοιτάνε αυτό. Πολλοί άνθρωποι κοιτάνε απευθείας το συμφέρον τους, την τσέπη τους. Δεν κοιτάνε τα φίλτρα, δεν κοιτάνε να μεταβιβάσουν χρήματα σε 2 ή 3. Κοιτάνε πλέον και με το YouTube και με τις εκπομπές και με όλα αυτά που γίνονται στο διαδίκτυο. Μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος να βγάλει χρήματα. Όμως εμείς μιλάμε για αυτή την τηλεόραση, τη μαζική ακόμα τηλεόραση στην Ελλάδα. Οπότε να πούμε ότι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει. Ισχύει μόνο για το πρωινό. Έτσι, γιατί το σλότ του Αντένα, το οποίο ενδιέφερε, υποτίθεται, κάποιους μέσα στον Αντένα για την Σκορδά και την προσθήκη της, ήταν για το πρωινό. Σωστά? Ναι, και γι' αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι η Φέση Σκορδά έχει αρχίσει να διαρρέει ότι μπορεί πλέον να κάνει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δεσμευτικό να κάνει πρωινό.